Γεια χαρά σε όλους, Jim εδώ και στο σημερινό βίντεο θα ρίξουμε μια ματιά στην Hot Toys Batman The Dark Knight Rises MMS DX12 32 εκατοστών συλλεκτική φιγούρα. Αρχίζοντας με το κουτί, έχουμε μια σοβαρή γκρι σκούρα επιφάνεια στο μπροστινό μέρος με το ανάγλυφο σύμβολο των ταινιών Batman και συγκεκριμένα της ταινίας The Dark Knight Rises. Ανοίγοντας το καπάκι, το οποίο δουλεύει με μαγνητικό μηχανισμό, έχουμε μια σχεδιασμένη νυχτερίδα αναφερόμενη από την ταινία και επίσης έχουμε και ένα μικρό blueprint από τα σχέδια του The Bat. Εδώ έχουμε την φιγούρα μας, η οποία διαθέτει δύο διαφορετικές εκφράσεις για τον Batman, ένα κεφάλι με το πρόσωπο του Christian Bale ως Bruce Wayne και μια εναλλακτική ζώνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Batman μαζί με τα υπόλοιπα αξεσουάρ του. Η φιγούρα έρχεται μαζί με τρία ζευγάρια χεριών, μία κάπα, δύο ζώνες, ένα grappling gun, ένα sticky bomb gun, ένα φωτιζόμενο electric gun, δύο batarangs, δύο μικρές mines και μία φωτιζόμενη βάση με θεματολογία βγαλμένη από την ταινία. Πηγαίνοντας και στο κεφάλι, για ακόμα μια φορά έχουμε τον μηχανισμό PERS, Parallel Eyeball Rolling System, επιτρέποντας την κίνηση των βαλβών των ματιών σε οποιαδήποτε θέση. Η δουλειά που έχει γίνει στη μάσκα είναι αρκετά ακριβής όσον αφορά στο πρωτότυπο της ταινίας και μπορώ να πω ότι σε αρκετές γωνίες φαίνεται η όψη του Christian Bale.
Για δεύτερο κεφάλι έχουμε τον Bruce Wayne, παύλα Christian Bale. Εδώ μπορώ να πω ότι η δουλειά είναι εκπληκτική. Ο φωτισμός και το ύφος που κατάφεραν να καταγράψουν στο πρόσωπο του Christian είναι φοβερός. Ο Batman διαθέτει 32 σημεία αρθρώσεων, με τη στολή να είναι φτιαγμένη από δύο διαφορετικά υλικά, από μέσα έχουμε μια υφασμάτινη στολή και από επάνω τις λαστιχένιες πλάκες θωράκισης. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά καλή επιλογή αυτή, διότι μοιάζει αρκετά με τη στολή στην ταινία και την εργονομικότητα της στολής όπως στην πραγματική ζωή. Η κάπα είναι φτιαγμένη από ύφασμα και είναι ιδιαίτερα μεγάλη για να δοκιμάσετε διαφορετικές δυναμικές πόζες. Χωρίς να κουράσω, θα έλεγα ότι η φιγούρα στο σύνολό της είναι μια από τις καλύτερες που υπάρχουν όσον αφορά αυτόν τον χαρακτήρα και όσον αφορά τη συγκεκριμένη ταινία. Η τιμή της φιγούρας αρχίζει στα 400 ευρώ, φυσιολογική τιμή για δουλειά της Hot Toys, αλλά λίγο τσιμπημένη θα έλεγα για το ευρύ κοινό, και για τα αντικείμενα που παίρνουμε μαζί με τον Batman, τα οποία μπορούσαν να ήταν λίγο περισσότερα. Την προτείνω εννοείται στους λάτρεις της τριλογίας The Dark Knight και στους υπόλοιπους fans του Batman. Αυτά από μένα λοιπόν, ήμουν ο Jim, αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να πατήσετε ένα like, μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα βίντεο, μπορείτε να κάνετε και ένα like στη σελίδα μας στο Facebook για να μας υποστηρίξετε και εκεί και τα σχόλια υπάρχουν από κάτω για να μου πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Αυτά από μένα, ήμουν ο Jim και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.